Στο υπόμνημά του, τα επιμελητήρια αναφέρουν. Τα επιμελητήρια τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στερούν καταρχήν θετική την ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στι έντονε διαμαρτυρίε του επιχειρηματικού κόσμου για την τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 4321 του 2015. Υποστηρίζουμε και κρίνουμε αναγκαία οποιαδήποτε προσπάθεια πάταξη τη φοροδιαφυγή και ιδιαίτερα των ενδομιλικών συναλλαγών, τι οποίε έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα, κατεύθυνση στην οποία είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε, εφόσον όμω αυτή γίνεται στα πλαίσια των κανόνων τη Ευρωπαϊκή και του υγιού Ανταγωνισμού. Η θέσπιση όμω του άρθρου 21 και η τροποποίηση του όπω αναρτήθηκε προ διαβούλευση πιστεύουμε ότι δημιουργεί και πάλι σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσει πέρα από τα νομικά προβλήματα που σίγουρα έχει. Πλητεί άμεσα τι εμπορικέ συναλλαγέ των επιχειρήσεων, κυρίω τη Βόρεια Ελλάδα, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστου προμήθεια πρώτων υλικών και υλών που οδηγεί σε αύξηση τιμών και μείωση τη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων μα. Ταυτόχρονα οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό εντό τη χώρα Δημιουργεί αυθαίρετα διπλή φορολογική υποχρέωση και μάλιστα μεταξύ χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μετακινείται η υποχρέωση απόδειξη τη νομιμότητα τη συναλλαγή τη επιχειρήση, ενώ είναι υποχρέωση τη φορολογική διοίκηση η εξακρίβωση και απόδειξη οποιασδήποτε τυχόν παράνομη συναλλαγή. Δημιουργείται πρόβλημα ρευστότητα, το οποίο σήμερα ταυτίζεται με κίνδυνο τη βιωσιμότητα, αντλώντα κεφάλαια από τι επιχειρήσει οι οποίε δεν αντέχουν όχι 12 ή 3 μήνε, αλλά ούτε μία μέρα να χάσουν τη ρευστότητά του. Θεωρούμε ότι πρακτικά είναι αδύνατη η εφαρμογή για του συγκεκριμένου άρθρου, όποια τελική μορφή και αν πάρει, πέρα από το τεράστιο γραφειοκρατικό όγκο των δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων που απαιτεί, τα οποία μάλιστα είναι αναμφίβολο εάν δύνανται να παρασχεθούν από τις επιχειρήσεις του άλλου κράτου μέλους οι επιχειρήσει δεν είναι αντίθετε σε οποιονδήποτε έλεγχο γίνεται από τι φορολογικέ αρχέ και επιθυμούν να συμβάλλουν σε αυτόν. Όμω θα πρέπει το κράτο να το διασφαλίζει μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό καθεστώ και σταθερέ διαδικασίε. Στόχοι μα πρέπει να είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου και σε καμία περίπτωση του εμπορίου στο σύνολό του, το οποίο πλήττεται συνολικά σε αυτή την περίπτωση. Πλήττεται συνολικά η επιχειρηματικότητα στη χώρα και αποτρέπονται οι νέε επενδύσει. Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία και επιβεβλημένη για του παραπάνω λόγου την κατάργηση του του άρθρου 21 του νόμου 43-21 του 2015.